θερμό σας χειροκρότημα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρετε, το ξέρετε ίσως, η ιστορία του ανθρώπου, η ιστορία του ανθρώπινου είδους είναι μια ιστορία μεταναστεύσεων. Και από την άποψη αυτή, όσοι από εμάς εδώ που είμαστε μαζεμένοι εδώ, δεν είμαστε μετανάστες, είμαστε απόγονοι μεταναστών. Μακρινοί ή κοντινοί, αλλά είμαστε όλοι, όλοι έχουμε μία ρίζα μεταναστευτική και αυτό νομίζω είναι καλό να το θυμόμαστε όταν συναντάμε αυτούς που πιο φανερά από μας είναι μετανάστες σε έναν τόπο όπως είναι ο τόπος αυτός. Εδώ είμαστε στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι μέρος της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρώπης. Η ιστορία της Ευρώπης, και εδώ έρχομαι πιο κοντά στο χρόνο, είναι επίσης μια ιστορία που σημαδεύτηκε από μεταναστεύσεις. Και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έγιναν αυτό που είναι μέσα από τη μετανάστευση στους πρόσφατους χρόνους, στους λίγους περασμένους αιώνες και στις περασμένες δεκαετίες. Οι άνθρωποι που ήρθαν από αλλού, επειδή αναγκάστηκαν, επειδή το έκριναν ότι αυτό θα ήταν πιο καλό για τη ζωή τους και ποιος δεν έχει το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, από ποιον θα στερήσουμε το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ευρώπη έχτισαν μαζί με αυτούς που βρίσκονταν ήδη εκεί τις κοινωνίες και τους έδωσαν το σημερινό τους πρόσωπο. Αυτό λοιπόν ισχύει για την Ευρώπη. Ήθελα να πω και το εξής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ και είναι μια μέρα χαράς που βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί. Από την άλλη μεριά ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε την ωρεοποίηση καταστάσεων και τη γραφικότητα. Να την αποφεύγουμε πάντα. Και επίσης αυτό το ωραίο φεστιβάλ που γίνεται εδώ και είναι τιμόμενη πόλη το Ηράκλειο και χαιρόμαστε πάρα πολύ και γίνεται για τρίτη φορά και γίνεται ένας θεσμός. Σε καμία περίπτωση να μην γίνει άλοθη για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Η διαρκής δράση είναι αυτή που έχει σημασία. Η δράση η οποία γίνεται μακριά από τις κάμερες, μακριά από τα μικρόφωνα, αυτή η δράση είναι η δράση που αξίζει. Η δράση της καθημερινότητας, η δράση της ενσωμάτωσης στην πράξη. Να μην θεωρήσει λοιπόν κανείς, και το λέω περισσότερο για τη δική μου τη μεριά εδώ, όχι βέβαια για τη δική σας τη μεριά, ότι κάνοντας ένα φεστιβάλ, κάνει το χρέος του, βρισκόμαστε εδώ, χαιρόμαστε και την επόμενη μέρα γεια σας. Αυτό δεν υπάρχει και δεν υπάρχει σίγουρα για τη Δημοτική μας Αρχή. Η Δημοτική μας Αρχή έχει μία πολιτική για την ενσωμάτωση, έχει μία πολιτική για την υποδοχή των ανθρώπων που έρχονται εδώ και σμίγουμε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, των ανθρώπων που κάνουν συγκεκριμένες επιλογές. Εδώ ήθελα να πω και το εξής. Επειδή έχουμε ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε και είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Λέμε από τη μία μεριά πολυπολιτισμικότητα και αυτό είναι ο τίτλος και της σημερινής μας συνάντησης και από την άλλη μεριά εγώ ανέφερα επανειλημμένως τη λέξη ενσωμάτωση. Ας το ξέρουμε αυτό. Και δεν θέλω εδώ να πονοκεφαλιάσουμε και να προβληματιστούμε υπερβολικά. Ήρθαμε για να χαρούμε. Ναι, ωστόσο, ας έχουμε κατά νου ότι οι επιλογές μας όταν συναντιόμαστε μπαίνουν σε ένα πλαίσιο. Και αυτό ποιο είναι? Αυτό είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός από όλους των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι για παράδειγμα η ισότητα του άνδρα με τη γυναίκα και αυτά είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού τις οποίες θεωρούμε πανανθρώπινες αξίες.
τα πανανθρώπινα δικαιώματα έχουν μια ιστορική ρίζα και είναι αντικείμενο μεγάλων αγώνων. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι βεβαίως διαφορετικότητα ναι, συμπερίληψη ναι, προφανώς στη βάση της αλληλεγγύης ναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι βασικές αρχές για να είμαστε σε αυτόν τον τόπο που είναι μέρος της Ευρώπης είναι δεδομένες. Και αυτές είναι ο σεβασμός του ανθρώπου στον άνθρωπο, είναι η διάκριση του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης από όλους. Και για να το πω με ένα παράδειγμα ακραίο που δεν μας αφορά εδώ, αλλά αφορά τη συζήτηση αυτή, εάν κάποιοι υποστηρίζουν για παράδειγμα την κλιτοριδεκτομή, αυτό δεν είναι ανεκτό εδώ. Δεν μπορείς να ζεις εδώ και να υποτάσσεις την γυναίκα. Δεν μπορείς να ζεις εδώ και να πατάς κάτω τα παιδιά σου. Αυτό εδώ δεν γίνεται και δεν θα γίνει και δεν θα γίνει χάρη σε όλους μας. Και σε εσάς και στην κοινωνία την οποία σχηματίζουμε. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, ειδικότερα εδώ πλησιάζοντας όλο και περισσότερο κάνοντας αυτό το zoom in στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει μία ιστορία που είναι ενσωμάτωσης των ανθρώπων. Και ήθελα να κάνω εδώ και μια ιδιαίτερη αναφορά στους Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες, ξέρετε ότι ήταν ένα από τα κύρια συστατικά, μία από τις κύριες συστατικές κοινότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πλέον, οι απόγονοι τους είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας που δεν αναγνωρίζεται ως κάτι διαφορετικό. Εμείς χρειάστηκε να πορευτούμε για αρκετούς αιώνες σε μια παράξενη κάπως κατάσταση στην Ελλάδα, όπου στον 20ο αιώνα δεν συζητούσαμε και ιδιαίτερα για αυτήν την πολυπολιτισμικότητα. Χρειάστηκε να φτάσουμε στην τελευταία δεκαετία με κύματα μετανάστευσης για να ξανασκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Όμως εντωμεταξύ τι είχαμε υποδεχθεί τους Μικρασιάτες μας, οι οποίοι και αυτοί έφεραν διαφορετικές παραδόσεις. Και αυτά ξέρουμε πόσο βόλιασαν και πόσο εμπλούτησαν την πατρίδα μας, την Ελλάδα ολόκληρη και βεβαίως την Κρήτη και την πόλη στην οποία βρισκόμαστε. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θέλω να κηρύξω, όπως είπε η Αναστασία, να κηρύξω την έναρξη αυτού του φεστιβάλ και αν είναι κάτι να κρατήσουμε από όλο αυτό είναι ότι ναι, εδώ ας χαρούμε, ας είναι μια ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα δεν είναι γιορτή, είναι καθημερινή και οι καθημερινές μέρες είναι δύσκολες και τις δυσκολίες μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Η απάντηση είναι ναι, μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, εμείς σας ευχαριστούμε.